Ένα δέμα αγάπης αυτά τα Χριστούγεννα, ας είναι το δικό σου. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210-4118-646. Το συναξάρι της εποχής μας. Άγιοι της Αμερικής. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού Κύπρου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Επεισόδιο 34. Άγιος Μαρθάριος του Λίμπερτιβιλ, Σέρβος Επίσκοπος Αμερικής και Καναδά. Η μνήμη του τελείται στις 12 Δεκεμβρίου. Συνήθιστα θερμός αποστολικό ζήλος του νεαρού ιερομονάχου Μαρδαρίου δεν ήταν δυνατό να μείνει υπό των μόδιων, αλλά έπρεπε να τεθεί επί την λιχνίαν για να λάμψει το φως της μέχρι τα πέρατα της οικουμένης. Στις 3 Ιουλίου του 1917 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ρωσίας, υπό την δικαιοδοσία της οποίας διακονούσε τότε ο Άγιος Μαρδάριος, αποφάσισε να τον στείλει στην Βόρεια Αμερική για να αναλάβει την οργάνωση της Ορθόδοξης Σερβικής Ιεραποστολής. Αυτή αποτελούσε τμήμα της Ρωσικής Αρχιεπισκοπής στη Βόρεια Αμερική. Ιδρύθηκε από τον Άγιο Τίχωνα τον Μάρτιο του 1905 με σκοπό να διακονεί τις λειτουργικές και πνευματικές ανάγκες των Σέρβων μεταναστών. Εν τω μεταξύ, είχε ήδη προκύψει το πραξικόπημα κατά του βασιλομάρτυρος Νικολάου του Δευτέρου και στην εξουσία τώρα βρισκόταν η προσωρινή κυβέρνηση του Κέρενσκι. Έτσι, ο Άγιος Μαρδάριος έλαβε από το Υπουργείο Εξωτερικών διαβατήριο στις 17 Ιουλίου υπό τον όρο ότι θα αναχωρούσε αμέσως για την Αμερική. Πράγματι, η αναχώρησή του ήταν άμεση και το ίδιο εκείνο έτος, στην Φιλαδέλφια, έλαβε το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου. Το 1918, παράλληλα με τα διοικητικά του καθήκοντα ως επικεφαλής της Σερβικής Ιεραποστολής, ο Άγιος Μαρδάριος ανέλαβε εφημέριος του Ιερού Ναού της Αναστάσεως στο Σικάγο. Αναλαμβάνοντας τα νέα του καθήκοντα, άρχισε αμέσως να εργάζεται με τον ένθερμο ζήλο που πάντοτε τον χαρακτήριζε. Οι ικανότητές του και τα χαρίσματά του έγιναν φανερά πολύ σύντομα. Έτσι, στην σύνοδο της Ρωσικής Αρχιεπισκοπής Αμερικής στο Κλίβελαντ του Οχάιο το 1919, ο Ρώσος Αρχιεπίσκοπος Βορείου Αμερικής Αλέξανδρος πρότεινε τον Άγιο Μαρδάριο ως τον ικανότερο ποιμένα στην θέση του Επισκόπου για την διακονία του σερβικού πληθυσμού της Αμερικής. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλέξανδρος είπε συγκεκριμένα για τον Άγιο Μαρδάριο ότι είναι πολύ γνωστός στην Ρωσία, αναμφίβολα δραστήριος, και στον λίγο χρόνο που τον γνωρίζω είδα ότι είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος και άψογος γνώστης της ψυχολογίας του λαού του. Πράγματι, η Σύνοδος ενέκρινε την πρόταση και ο Άγιος Μαρδάριος είχε εκλεγεί επίσημα στην θέση του Επισκόπου
για την διαπείμανση των Σέρβων της Αμερικής. Με την άφιξή του στην Αμερική, ο Άγιος Μαρδάριος έλαβε αμέσως εμπειρία των σημαντικών διενέξεων σχετικά με το θέμα της υπαγωγής των Σέρβων Ορθοδόξων της Αμερικής στην Εκκλησία της Ρωσίας. Η αδυναμία της Εκκλησίας της Σερβίας να στείλει κάποιον Σέρβο επίσκοπο στην Αμερική για να αναλάβει το έργο της διαπείμανσης των Σέρβων μεταναστών συνέχισε να κρατά ανοιχτή την πληγή. Έτσι ο Άγιος Μαρδάριος, μη θέλοντας να ρίξει περισσότερο λάδι στη φωτιά, δεν αποδέχθηκε την εκλογή του σε επίσκοπο από την Εκκλησία της Ρωσίας. Για τον λόγο αυτόν, το 1920 ο Άγιος επέστρεψε στην Σερβία, όπου ο Πατριάρχης τον διόρισε προϊστάμενο στην Ιερά Μονή της Δρακόβιτσα και διευθυντή της σχολής που λειτουργούσε στο μοναστήρι. Η περίοδος της υπηρεσίας του στη σχολή υπήρξε σημαντικά επιτυχής και καρποφόρα, παρά το γεγονός ότι δεν είχε καθόλου κρατική οικονομική υποστήριξη. Ωστόσο το εμπνευσμένο υπόδειγμα που ο ίδιος ο Άγιος έθετε με τον λόγο και τα έργα του δεν μπορούσε παρά να ενεργεί θετικά στις ψυχές των φοιτητών της σχολής. Έλεγε στους μαθητές: «Στη ζωή σας να λάμπετε όπως τα κεριά λάμπουν στην εκκλησία και να φέγγετε όπως αυτά φέγγουν μπροστά στις εικόνες, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να βλέπουν τη ζωή σας και τα αγαθά σας έργα και να δοξάνουν γι' αυτά τον ουράνιο Πατέρα μας». Κατά την τριετή περίοδο της διαμονής του και εργασίας στην Ιερά Μονή της Δρακόβιτσα, ο Άγιος Μαρδάριος δραστηριοποιήθηκε σε πολλούς τομείς της εκκλησιαστικής και κοινωνικής ζωής. Κλήθηκε να κάνει διαλέξεις στην Ακαδημία Επιστημών και στο Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου, καθώς επίσης και στην Χριστιανική Κοινότητα και την Θεολογική Σχολή Βελιγραδίου και σε διάφορα σχολεία μέσης εκπαίδευσης. Οι μαρτυρίες για τον χαρισματικό του λόγο είναι πολλές. Μία εξ αυτών είναι και η ακόλουθη. Όταν στεκόταν στην εξέδρα, έμοιαζε με βυζαντινή εικονογραφία. Πνευματικός, ασκητικός, ζωντανός, γραφικός. Άφηνε δυνατές και αλυσμόνητες εντυπώσεις. Ο Οργανισμός Ενωμένων Σλάβων οργάνωσε μια ομιλία στην αίθουσα διαλέξεων στην Ακαδημία Επιστημών, αλλά η αίθουσα αποδείχθηκε πολύ μικρή για να χωρέσει το πλήθος που προσήλθε. Πολλοί αναγκάστηκαν να φύγουν. Ο ομιλητής έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του διακοπτόταν από τα χειροκροτήματα του εντυπωσιασμένου ακροατηρίου. Παρά την πολυδιάστατη δραστηριότητά του στο Βελιγράδι, ο Άγιος Μαρδάριος δεν ξέχασε ποτέ το σερβικό ορθοδοξο πίμνιο στην Αμερική και τις μεγάλες ανάγκες του. Επανειλημμένα ζήτησε από την Ιερά Σύνοδο να διορίσει έναν επίσκοπο για την Αμερική και τον Καναδά, εστιάζοντας στην πρακτική δυσκολία της διαχείρισης των προβλημάτων των μεταναστών από τόσο μακριά, από το Βελιγράδι δηλαδή. Ήδη από το 1917, μετά το πραξικόπημα στην Ρωσία, όλες οι επίσημα καταγεγραμμένες σερβικές ενορίες στην Αμερική είχαν αποχωρήσει από την Εκκλησιαστική Αρχή της Ρωσικής Αρχιεπισκοπής Αμερικής και ζήτησαν να υπαχθούν στην Εκκλησία της Σερβίας.
Το 1921 η Εκκλησία της Σερβίας ίδρυσε την Σερβική Επισκοπή Αμερικής και Καναδά και έναν χρόνο αργότερα, τον Οκτώβριο του 1922, στάλθηκε στην Αμερική ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, ο οποίος ήταν τότε επίσκοπος Αχρίδος, για να αναλάβει ως Πατριαρχικός Επίτροπος το έργο της διεύθυνσης της νεοειδρυθήσας Επισκοπής. Πολύ σύντομα, στις αρχές του 1923, στάλθηκε στην Αμερική και ο Άγιος Μαρδάριος για να συμβάλλει και αυτός στο έργο της οργάνωσης της Σερβικής Επισκοπής Αμερικής. Έτσι, κατά την περίοδο εκείνη, στην Σερβική Επισκοπή Αμερικής υπήρχαν δύο Πατριαρχικοί Επίτροποι, γεγονός το οποίο δημιουργούσε κάποιες ασάφειες. Πολλοί από τους Σέρβους μετανάστες στην Αμερική νόμιζαν ότι ο Άγιος Νικόλαος ήταν ο κανονικός επίσκοπός τους με βοηθό τον Άγιο Μαρδάριο, ο οποίος ήταν ακόμη αρχιμανδρίτης. Ωστόσο, ο διορισμός του Αγίου Νικολάου στη θέση αυτήν και το ενδεχόμενο της μόνιμης παραμονής του στην Αμερική προκάλεσαν τις αντιδράσεις των πιστών στη Σερβία, οι οποίοι ήθελαν να επιστρέψει κοντά τους ο αγαπημένος τους ιεράρχης. Έτσι, μετά από αίτηση του ιδίου, το 1923, ο Άγιος Νικόλαος απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του στην Αμερική και επέστρεψε στη Σερβία. Στη θέση του Πατριαρχικού Επιτρόπου της Σερβικής Επισκοπής Αμερικής παρέμεινε πλέον μόνον ο Άγιος Μαρδάριος. Το γεγονός της ίδρυσης της Σερβικής Επισκοπής Αμερικής και Καναδά δεν έδωσε τέλος στα προβλήματα των μεταναστών, διότι η θέση του Επισκόπου παρέμενε ακόμη κενή. Μετά την αποχώρηση του Αγίου Νικολάου, για τον οποίο άλλοι πιστοί πίστευαν ότι ήταν ο κανονικός τους επίσκοπος και άλλοι ότι σύντομα θα διοριζόταν στη θέση αυτήν, οι αντιδράσεις άρχισαν να οξύνονται ακόμη περισσότερο. Η αδυναμία του Πατριαρχείου της Σερβίας να ορίσει επίσκοπο στην Αμερική προκαλούσε έντονες διαμαρτυρίες μεταξύ των μεταναστών και ήδη άρχισαν να ακούγονται φωνές για ίδρυση ανεξάρτητης Σερβικής Επισκοπής Αμερικής με ή χωρίς την έγκριση της Εκκλησίας της Σερβίας. Ο Άγιος Μαρδάριος βρέθηκε στο επίκεντρο όλης αυτής της διαμάχης και όλος ο αγώνας του ήταν να κρατήσει τις απαιτούμενες ισορροπίες στην ταραχώδη εκείνη περίοδο. Σε επιστολή του προς τον Πατριάρχη Δημήτριο τον Απρίλιο του 1924 έγραφε σχετικά με την κατάσταση στην Αμερική. Εδώ και 1,5 χρόνο στις εκθέσεις μου έκανε επανειλημμένες αναφορές στο ότι η Επισκοπή εδώ χρειάζεται έναν μόνιμο επίσκοπο το συντομότερο δυνατό, ο οποίος με την επισκοπική του ιδιότητα θα μπορέσει καλύτερα από έναν Πατριαρχικό Επίτροπο να συναγάγει τα διασκορπισμένα πρόβατα της πείμνης του Χριστού εντός των κόλπων της Εκκλησίας. Κανείς δεν μπορεί να το επιτύχει αυτό χωρίς να διαθέτει πλήρη εκκλησιαστική ισχύ. Είναι λυπηρό το ότι η άποψη αυτή και οι επανειλημμένες προτροπές εκλήφθηκαν από μερικούς ως προσωπικό θέμα και ακόμη ως φιλοδοξία. Η καλύτερη απόδειξη ότι αυτό δεν αληθεύει είναι το γεγονός ότι όχι μόνο το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο αλλά και επίσημοι αντιπρόσωποι της πολιτείας μας εδώ στην Αμερική ένιωσαν την ανάγκη με δική τους πρωτοβουλία να αναφέρουν το ίδιο πράγμα το οποίο ο Πατριαρχικός Επίτροπος επανέλαβε τόσες φορές, προσθέτοντας επιπλέον ότι η αντικατάσταση του Πατριαρχικού Επιτρόπου από έναν μόνιμο επίσκοπο θα είναι προς το συμφέρον τόσο της Εκκλησίας όσο και του έθνους και της πολιτείας. Στους πολλούς λόγους για τους οποίους κρίνεται άμεσα αναγκαίος ο διορισμός ενός μόνιμου επισκόπου, πρόσφατα προστέθηκε ακόμη ένας, παρουσιάζοντας μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την Εκκλησία μας. Αμέσως μετά την τελευταία συνεδρία της Ιεράς Συνόδου το φθινόπωρο του 1923, μία μερίδα κληρικών και λαϊκών εδώ άρχισαν να πρεσβεύουν υπέρ της σύγκλησης μιας εθνικής εκκλησιαστικής συνέλευσης στην Αμερική, με σκοπό όχι μόνο την επίλυση των τοπικών εσωτερικών προβλημάτων, αλλά και του κυρίου προβλήματος, αυτού της εκλογής ενός επισκόπου για την επισκοπή εδώ. Αυτή η ομάδα δραστηριοποιούνταν όλον αυτόν τον καιρό ανάμεσα στους ανθρώπους μας. Περιόρισα την επιζήμια δράση αυτών των ανθρώπων, των οποίων ο σκοπός είναι να αποσχιστούν από το Πατριαρχείο της Σερβίας.
αποκαλούν δεσποτισμό την εναντίωσή μου στη σύγκληση Εθνικής Εκκλησιαστικής Συνέλευσης και μου προκαλούν όλων των ειδών τις δυσκολίες, ιδιαίτερα λόγω του ότι στην ελεύθερη δημοκρατική Αμερική μπορούν να δημιουργούν προβλήματα και να με παρουσιάζουν στα μάτια του λαού μας, εδώ και των Αμερικανών, πραγματικά ως έναν μεσαιωνικό τύραννο. Εγώ ωστόσο δεν το κάνω αυτό για προσωπικούς λόγους, αλλά προς το συμφέρον του Πατριαρχείου της Σερβίας, το οποίο αντιπροσωπεύω εδώ στην Αμερική. Υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που είχε ως προς την διαχείριση των εκκλησιαστικών προβλημάτων, ο Άγιος Μαρδάριος στην ίδια επιστολή ανέφερε ότι αρκετοί πρεσβύτεροι και αρχιμανδρίτες δεν πείθονταν στις υποδείξεις του, διότι τον θεωρούσαν ίσο ή κατώτερό τους. Έγραψε μάλιστα την ακόλουθη χαρακτηριστική διάγνωση. Εδώ στην Αμερική, πολύ συχνά κανείς είναι υποχρεωμένος να έλθει αντιμέτωπος με αφύσικες καταστάσεις και άρρωστους ανθρώπους. Θα χρειαστεί μια μακροχρόνια περίοδος σοφής και προσεκτικής αρχιερατικής διαπείμανσης της Επισκοπής, μέχρι που οι κληρικοί και λαϊκοί να μπορέσουν να συνηθίσουν στην απαιτούμενη πειθαρχία. Με βαθύτατο πόνο καρδιάς για την κατάσταση που επικρατούσε, ο Άγιος Μαρδάριος έγραφε με τρόπο πραγματικά θρηνητικό: «Μου είναι τόσο δύσκολο να ακούω ότι οι Σέρβοι αδελφοί καταδιώκουν ο ένας τον άλλο. Η καρδιά μου πονάει και υποφέρω στην ψυχή μου και είμαι έτοιμος να θρηνήσω γι' αυτό όταν βλέπω αδελφούς να αλληλοδιώκονται και να μισούν ο ένας τον άλλον». Τα τρέχοντα προβλήματα σχετικά με το θέμα του διορισμού ενός Σέρβου Επισκόπου στην Αμερική δεν περιόρισαν τις πολυδιάστατες δραστηριότητες του Αγίου Μαρδαρίου. Πολύ συχνά τον προσκαλούσαν για να κάνει διαλέξεις σε αμερικανικά πανεπιστήμια, εκκλησίες και συλλόγους. Ο Θεός όμως του είχε επιφυλάξει ένα ακόμη μεγαλύτερο και σπουδαιότερο έργο, το οποίο θα είχε ιστορικές διαστάσεις. Συγκεκριμένα, προτού αναχωρήσει από την Αμερική, ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς είπε στον Άγιο Μαρδάριο να φροντίσει με κάθε δυνατό τρόπο να αγοράσει γη κοντά στο Σικάγο και εκεί να ανεγείρει μοναστήρι, θεολογική σχολή, τυπογραφείο και ορφανοτροφείο. Ο χώρος αυτός θα καθίστατο έτσι το πνευματικό κέντρο για τους Σέρβους της Αμερικής. Και πράγματι, ο Άγιος Μαρδάριος έκανε το πρώτο βήμα αμέσως και αγόρασε 33 στρέμματα γης στο Libertyville του Ιλινόης. Η περιοχή που βρισκόταν η έκταση γης που αγόρασε ο Άγιος Μαρδάριος στα βόρεια του Σικάγο ήταν υπέροχη. Από εκεί περνούσε ο ηλικοειδής ποταμός Des Plaines και το τοπίο θύμιζε στον Άγιο τις γραφικές περιοχές με τα μοναστήρια στην πατρίδα του. Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1923 τελέστηκε ο αγιασμός και η πέθρια θεία λειτουργία στην περιοχή όπου θα ανεγυρώταν το μοναστήρι αφιερωμένο στον Άγιο Σάβα της Σερβίας, το ορφανοτροφείο, ένα σήκος ευγυρίας και κημητήριο. Ήδη, με βαθιά αισθήματα ιερής προσδοκίας, έγραψε σχετικά ο Άγιος Μαρδάριος:
Στο μοναστήρι πάντοτε θα υπάρχει ένας ιερομόναχος, ο οποίος θα τελεί την λειτουργία επιτακτικής βάσεως και σε καθορισμένες μέρες θα τελεί μνημόσυνα στο κημητήριο. Ο μεγαλός του πόθος για την πραγματοποίηση του έργου της ανέγερσης του μοναστηριού είχε κυριολεκτικά καταφλέξει τον Άγιο Μαρδάριο κατά το ψαλμικό «Ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με». Ξόδευε και το τελευταίο ακόμη δολάριο από τον μικρό του μισθό για τις οικοδομικές ανάγκες της μονής, σε σημείο μάλιστα να φτάνει πολλές φορές κυριολεκτικά στα όρια ασιτίας και πείνας. Οι άνθρωποι, βλέποντας το συγκινητικό αυτό φαινόμενο, έλεγαν «Ο Μαρδάριος χτίζει μοναστήρι και ο ίδιος πεθαίνει από την πείνα». Ο διπλωμάτης Δ. Μπόζινταρ Πούριτς, επιτεραμένος τότε στην πρεσβεία του Βασιλείου της Ιουκοσλαβίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και μετέπειτα πρωθυπουργός της Ιουκοσλαβίας, γνώριζε και συνδεόταν στενά με τον Άγιο Μαρδάριο. Οπότε και διέσωσε πολύτιμες αναμνήσεις από την περίοδο εκείνη. Ο Δ. Μπόζινταρ Πούριτς βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1919 ως γραμματέας της διπλωματικής αποστολής του Βασιλείου της Ιουγκοσλαβίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από το 1922 μέχρι το 1926 υπηρέτησε ως πρόξενο στο Σικάγο. Αργότερα, το 1934 διορίστηκε πρέσβης της Ιουγκοσλαβίας στη Γαλλία και κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ο πρωθυπουργός της Ιουγκοσλαβικής κυβέρνησης στην εξορία μεταξύ 10 Αυγούστου 1943 και 8 Ιουλίου 1944. Απεδήμησε το 1977 στο Σικάγο. Ο Μπόζινταρ Πούριτς λοιπόν έγραψε χαρακτηριστικά. Κάθε φορά που επέμενα ότι έπρεπε να μαζέψει περισσότερα χρήματα πριν από την έναρξη των οικοδομικών έργων, μου έλεγε «Μην ανησυχείς, Μπόζιτσε», υποκοριστικό του Μπόζινταρ. «Ο κόσμος θα δώσει μόλις δουν τα θεμέλια. Μαρδάριε, θα καταντήσεις ντε Μάριε, ταραχοποιώ στα σερβικά», του έλεγα επιπληκτικά αστειευόμενος, και η συνήθις απάντησή του ήταν «Μπόζιτσε, αν μόνο καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι την οροφή της οικοδομής, ο κόσμος θα δώσει. Ο σερβικός λαός είναι καλός. Προτού όμως γίνει η οροφή», έλαβε χώρα μια συνεδρίαση στο Σικάγο, η οποία απέτησε από αυτόν να παρουσιάσει τις οικονομικές καταστάσεις, κατηγορώντας τον ουσιαστικά για κλοπές. Τρομαγμένος και ανίκανος να πιστέψει ότι κάτι τέτοιο ήταν δυνατό, ο Μαρδάριος δεν μπορούσε καν να ανοίξει το στόμα του. Ζώντας από κοντά όλες τις διαμάχες για τα εκκλησιαστικά προβλήματα των Σέρβων και παρατηρώντας προσεκτικά την στάση του Αγίου Μαρδαρίου απέναντι στις καταστάσεις αυτές και τις κατηγορίες εναντίον του, διέσωσε πολύτιμες πληροφορίες για τον χαρακτήρα του ταπεινού αυτού δούλου του Θεού. Ο Μαρδάριος ήταν άνθρωπος έτοιμος να θέσει τον εαυτό του ως υπόδειγμα, απαρνούμενος τα πάντα και πάνω απ' όλα απαρνούμενος τον ίδιο τον εαυτό του. Ήταν ένας μοναχός χωρίς καμία υποκρισία, χωρίς κανένα ίχνος ζήλιας ή μίσους, χωρίς καθόλου ματαιοδοξία. Η κατανόηση και η συγχωρητικότητα δεν αποτελούσαν πρόβλημα για αυτόν, διότι ήταν όλος καλοσύνη, χωρίς πάθη. Ήταν όμορφος εξωτερικά, ζωντανός στις κινήσεις του, εξωπραγματικός σαν ένα όνειρο. Ούτε οι πρακτικές δυσκολίες, ούτε και οι κατηγορίες εναντίον του δεν κατόρθωσαν να ανακόψουν τους αγώνες του Αγίου Μαρδαρίου για την πραγματοποίηση του ιερού του στόχου. Ήξερε ότι η παρουσία ενός μοναστηριού, σαν ένας πνευματικός πνεύμονας, θα αναζωογονούσε αδιαλείπτως τις πνευματικές δυνάμεις των ομοεθνών αδελφών του στην Αμερική.
Έτσι δόθηκε ψυχή τε και σώμα της στο έργο αυτό. Σηκωνόταν νωρίς το πρωί, πριν ακόμη ξημερώσει, και πήγαινε στην περιοχή της οικοδομής όπου, καταβάλλοντας μεγάλους χειρονακτικούς κόπους, βοηθούσε τους εργάτες στην τοποθέτηση των σκαλωσιών γύρω από τον εγυρώμενο κτίριο της εκκλησίας. Όταν δεν εργαζόταν στην οικοδομή, φύτευε οποροφόρα δέντρα, έφτιαχνε νέα μονοπάτια και πλακόστορτα τετράγωνα και έσκαβε αυλάκια για την διοχέτευση των ομβρίων υδάτων. Μέρα με τη μέρα, καθώς προχωρούσε η οικοδόμηση του ναού, άρχισε να φαίνεται πόσο όμορφο θα ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό του έδινε δύναμη να υπομένει, να μην εξασθενήσει πρόωρα, αλλά να αξιωθεί να δει το έργο ολοκληρωμένο. Η υγεία του είχε ήδη αρχίσει να κλονίζεται. Έπασχε από καλπάρουσα μορφή φυματίωσης. Συναξάρι της εποχής μας. Άγιοι της Αμερικής. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου.